Έχουμε την ιδιομορφία σαν χώρα να έχουμε πάνω από 400 προστατευόμενες περιοχές. Πόσο δύσκολο γίνεται πλέον ο δικός σας ο ρόλος για την ασφάλιση των περιβαλλοντολογικών κινδύνων? Ναι, βεβαίως. Αυτό είναι γεγονός. Ζούμε σε μια χώρα και είμαστε όλοι πρικισμένοι με μια υπέροχη και μοναδική φύση. Αυτή βεβαίως, αν την δούμε ασφαλιστικά, έτσι όπως είναι, απεικονίζεται ο χάρτης των προστατευόμενων περιοχών βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας, αυτή η απεικόνιση δημιουργεί πάρα πολλούς ενδυνάμει κινδύνους. Ένα μικρό παράδειγμα είναι ένα μικρό εργοστάσιο που παράγει φέτα στις παρυφές ενός ποταμού στην Πίνδο, κοντά σε ένα χώρο ο οποίος προστατεύεται με ειδικό καθεστώς. Το ερώτημα είναι πώς αυτό το μικρό παρασκευαστήριο μπορείς να το ασφαλίσεις. Μιλάμε για μικρή μονάδα με μικρό τζίρο, αλλά με πάρα πολύ μεγάλο κίνδυνο. Το περιβάλλον ουσιαστικά δεν είναι και το καλύτερο ρίσκο το οποίο μπορεί να ασφαλιστεί. Όμως, πιστεύω ότι είναι η υποχρέωσή μας να προσφέρουμε στον οποιοδήποτε επιχειρηματία προϊόντα. Αυτό βεβαίως προϋποθέτει τη δική μας προετοιμασία σε μια τέτοια περίπτωση. Δεν είναι εύκολο, απαιτεί, όπως είπα και πιο πριν, μια σημαντική προετοιμασία, τόσο νομική, αλλά όσο και ουσιαστικά τεχνική, εκτός από το ασφαλιστικό σκέλος, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε στην οποιαδήποτε επιχείρηση το προϊόν το οποίο της καλύπτει κατ' ελάχιστον σε αυτή τη φάση ορίμανσης του προϊόντος, τις καλύψεις για να μπορέσει να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο του καταλογισμού. Βεβαίως, όπως είπε και ο κύριος Χασιώτης, το πλαίσιο της απόδοσης ευθύνης και οι παρεπόμενες, αν θέλετε, ευθύνες οι οποίες απορρέουν ή ζημιές από μια τέτοια περίπτωση, θα μπορούσαμε κάλλιστα να τις αντιστοιχίσουμε με τα γνωστά σε όλους ασφαλιστήρια περιουσίας, τα οποία ουσιαστικά έχουν ένα κεντρικό πυρήνα και μετά πρόσθετα μπορούμε να προσθέσουμε τις καλύψεις τις οποίες ενδεχόμενα επιθυμεί ο πελάτης μας. Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι και η λεγόμενη επιχειρηματική αγορά είναι αρκετά ανώριμη ως προς αυτά. Η μέση ελληνική επιχείρηση δεν γνωρίζει τις ευθύνες που απορρέουν από την νομοθεσία, έστω και την υπάρχουσα. Αν ρωτήσουμε εδώ όλους τους φίλους, συναδέλφους, για το ποσοστό των ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες είναι σωστά ασφαλισμένες, σίγουρα η απάντηση θα είναι απογοητευτική. Αυτή λοιπόν είναι μια προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε, αν όντως θέλουμε να συμπαρασταθούμε στην ελληνική επιχείρηση, να περάσουμε από το στάδιο της εκπαίδευσης του ενδυνάμει πελάτη μας, έτσι ώστε με αυτό να του δείξουμε και ένα δείγμα, και μιλάω ας πούμε μόνο για τις γενικές ασφαλίσεις, ένα δείγμα της δικής μας σοβαρότητας και αξιοπιστίας και δυνατότητας ποιοτικής συμπαράστασης στις εξελισσόμενες του ανάγκες. Και μια από αυτές τις εξελισσόμενες ανάγκες είναι βεβαίως ξεκάθαρα και τα ζητήματα που απορρέουν από την περιβαλλοντική ευθύνη. Ουσιαστικά εμείς καλούμαστε να συνδέσουμε το περιβαλλοντικό ρίσκο με την οικονομική επισφάλεια. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα κοινοτικά και τα ελληνικά νομοθετήματα δεν μιλάνε για ασφάλιση και μόνο. Μιλάνε γενικότερα για την παροχή χρήματο οικονομικών εγγυήσεων. Αυτό δεν πάει να πει μόνο ασφάλιση. Αυτό πάει να πει και μια ευρία γκάμα τραπεζικών προϊόντων που δυστυχώς στην Ελλάδα ακόμα δεν υπάρχουν. Θέλω να ελπίζω ότι υπάρχει μια εξέλιξη στον τομέα αυτό, έτσι ώστε να παρέχεται ένα καλάθι από δυνατότητες χρηματοοικονομικής διαχείρισης των περιβαλλοντικών επισφαλιών, όπου βεβαίως και η ασφάλιση έχει ένα ξεκάθαρο ρόλο. Η ασφάλιση είναι η πλέον πολύπλοκη διαδικασία μέχρι ότου φτάσουμε να αναλάβουμε ένα κίνδυνο, για παράδειγμα σε σχέση με τα τραπεζικά προϊόντα, τα οποία ουσιαστικά έχουν και μια άλλη φιλοσοφία, βεβαίως συμπαρίστανται σε αυτή τη ανάγκη, αλλά είναι πολύ πιο απλά και λιγότερο δύσκολα. Ουσιαστικά λοιπόν, εμείς ερχόμαστε να αποδεχθούμε ως ασφαλιστές ένα ποσοστό κινδύνου, το οποίο θέλουμε εμείς δεχόμαστε να αναλάβουμε, έτσι ώστε ο επιχειρηματίας, ας το πούμε, πελάτης μας,
να το διώξει από πάνω του, από το καθημερινό του άγχος. Υπάρχουν και άλλες αγορές που κάλλιστα δημιουργούνται σε αυτό το επίπεδο και πιστεύω ότι μέσα στα επόμενα χρόνια αυτές θα δημιουργηθούν και στην Ελλάδα, έτσι ώστε να μπορούμε εμείς σαν αγορά κινδύνου σιγά σιγά να εξελιχθούμε και να οριμάσουμε σε αυτόν τον τομέα. Θα ήθελα να έρθω σε εσάς, κύριε Σπανέ, και να κάνω έτσι μια απλή ερώτηση. Εάν μια εταιρεία λειτουργεί στην Ελλάδα, αλλά είναι στα σύνορα και ρυπάνει μια άλλη χώρα, εκεί τι γίνεται? Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αυτή η ερώτηση. Ουσιαστικά αναφέρεσαι στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Και αυτό προβλέπεται και στην οδηγία, όπως προβλέπονται κάποια άλλα, στα οποία από κάποια σχόλια συνομιλητών θα ήθελα να αναφερθώ. Καταρχήν υπάρχει πλήρης συντονισμός μεταξύ κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει κάποια στάνταρ όσον αφορά την οδηγία και από εκεί και πέρα αφήνει το ελεύθερο στα κράτη-μέλη να επιβάλλουν αυστηρότερους κανόνες και πρόστιμα ενδεχομένως για την εφαρμογή αυτής της οδηγίας. Σε κάθε περίπτωση, όταν μιλάμε για, παραδείγματος χάρη, μια εταιρεία η οποία με έδρα στην Βουλγαρία, παραδείγματος χάρη, ρυπαίνει ποτάμι το οποίο περνάει στα σύνορά μας και στη χώρα μας μέσα, τότε πρόκειται να αναλάβει δράση ο φορέας της Βουλγαρίας. Έτσι, και από εκεί και πέρα να μιλήσει με τον επιχειρηματία και να δει τι γίνεται. Στο μεταξύ όμως, η Ελλάδα από την άλλη πλευρά μπορεί να αξιώσει αποζημίωση από το άλλο κράτο μέλος για την αποκατάσταση της ζημιάς που έχει γίνει στο ελληνικό περιβάλλον. Και αντίστροφα. Έτσι. Και αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο θα παίξει και στη δική μας την περίπτωση από τη στιγμή που υπάρχουν αρκετές βιομηχανίες οι οποίες έχουν περάσει τα σύνορα για γνωστούς λόγους, φορολογικούς, μείωση λειτουργικών δαπανών κτλ. Όμως έχουμε και σύνορα τα οποία δεν έχουμε μέλη κράτη, έτσι, όπως ήταν η Αλβανία. Εκεί πραγματικά δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω τι μπορεί να συμβεί σε αυτήν την κατάσταση. Όπως και δεν μπορώ να σκεφτώ πώς θα λυθούν θέματα που έχουν να κάνουν με την υποχρέωση ή όχι της ασφάλισης και σε ποιες δραστηριότητες. Αυτό θα ήθελα τώρα να. Ήθελα η επόμενη με ερώτηση, ναι. Με προλάβατε. Όλες οι επιχειρήσεις πρέπει πλέον να ασφαλίζονται. Ποιες κατηγορίες είναι? Υπάρχει το παράδειγμα 3, στο οποίο περισσότερα μόδι να απαντήσουν και οι εκπρόσωποι των εταιριών εδώ, όπου προβλέπονται κάποιες συγκεκριμένες δραστηριότητες οι οποίες προκαλούν επιβάρυνση στο περιβάλλον, που έχουν να κάνουν με απορρίμματα, λίμματα κτλ. Έκκληση αερίων, ρύπανση εδάφους κ.ο.κ. Κάθε μία από αυτές τις δραστηριότητες έχει διαφορετική επικινδυνότητα και διαφορετικές επιδράσεις στο φυσικό περιβάλλον. Από εκεί και πέρα, η ίδια η οδηγία δεν προβλέπει ότι η ασφάλιση θα είναι υποχρεωτική. Ποιος όμως θα πληρώσει, όπως είπε ο κ. Κουρμού στην αρχή? Εάν δεν είναι ασφαλισμένος ο πελάτης, τότε η επιχείρηση, τότε τη δαπάνη, βαρύνεται το κράτος, έτσι, το οποίο συνέχεια στέλνει το λογαριασμό στην επιχείρηση. Εάν βέβαια μεσολαβεί η ασφαλιστική εταιρεία είναι αυτή που καλύπτει τελικά τη ζημιά. Σε κάθε περίπτωση, είναι ένα προεδρικό διάταγμα το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή 29/9. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ πρώιμο να μιλάμε για εμπειρίες από την εφαρμογή του. Γι' αυτό το λόγο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει μια προθεσμία μέχρι τον Απρίλιο του επόμενου έτους του 2010 όλα τα κράτη-μέλη να στείλουν ένα report όπου να αναφέρουν προβλήματα, δυσλειτουργίες εφαρμογής, ώστε να προκύψουν τροποποιήσεις ενδεχομένως σε αυτό το κομμάτι. Μάλιστα, επειδή βλέπω ότι ο χρόνος περνάει αρκετά γρήγορα, είναι δύσκολο βέβαια και πολύ μεγάλο το κομμάτι για να το καλύψουμε. Θα ήθελα πριν κλείσουμε να κάνω μία ερώτηση, η οποία απευθύνεται και στους τέσσερις. Θα ξεκινήσω από τον κύριο Κουρμούση. Τι πιστεύετε ότι χρειάζεται για να λειτουργήσει ουσιαστικά η ασφάλιση της περιβαλλοντικής ευθύνης? Παρότι αυτή η ερώτηση θα προτιμούσα να απευθύνεται πιο πολύ στους ειδικούς της ασφάλισης, αυτό που θα έλεγα από την μεριά του περιβάλλοντος είναι ότι η ασφάλιση πάντα, από όσο γνωρίζω, σκέφτεται τον κίνδυνο. Σκέφτεται ότι υπάρχει ένας κίνδυνος και ενδεχομένως να κληθεί να πληρώσει για αυτό τον κίνδυνο. Αυτό που έχω να πω από την μεριά του περιβάλλοντος είναι ότι δυστυχώς μέχρι σήμερα ο κίνδυνος αυτός και η αντίληψη αυτού του κίνδυνου ήταν πολύ μικρή. Δηλαδή, πραγματικά, μία βιομηχανία δεν φοβάται
τη ρήπανση του περιβάλλοντος, δεν φοβάται το περιβαλλοντικό πρόστιμο και γενικά δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν κοιμάται τα βράδια επειδή φοβάται μήπως γίνει κάτι στο περιβάλλον. Αυτό που αλλάζει με αυτή την οδηγία είναι ότι αυξάνει κατά πολύ αυτός ο κίνδυνος, πλέον θα αρχίσει να φοβάται. Φοβάται την πίεση των μη κυβερνητικών οργανώσεων, φοβάται τις νέες δομές που κάνει το κράτος, φοβάται ότι θα πληρώσει πρόστιμα κτλ. Άρα, αυξανόμενος κίνδυνος, αυξανόμενος φόβος, φαντάζομαι αυξανόμενο πεδίο δράσης για τους ασφαλιστές. Εσείς, κύριε Χασιώτη, ποια νομίζετε ότι τι χρειάζεται για να λειτουργήσει ουσιαστικά η ασφάλιση της αστικής ευθύνης? Το πρώτο σίγουρα είναι να υπάρχει επίγνωση του κινδύνου στις επιχειρήσεις, όπως είπε ο κύριος Κουρμούσης. Ο κινδύνος υπάρχει, είναι υπαρκτός και δεν είναι μόνο στις βαριές βιομηχανίες. Το αντίθετο θα λέγαμε ότι ακριβώς επειδή η βαριά βιομηχανία έχει απόλυτη επίγνωση στον κινδύνο της, είναι και κατάλληλα προετοιμασμένη. Οπότε στην πράξη πολλές φορές αποδεικνύεται ότι είναι και πιο εύκολος ασφαλίσιμα κίνδυνος. Το δεύτερο είναι η συνεργασία, όπως είπα και πριν, όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Πρέπει να υπάρχει συνεργασία, πρέπει να υπάρχει διάθεση και από την επιχείρηση να συνεργαστεί με την ασφαλιστική εταιρεία, γιατί δεν είναι μια ασφάλιση που μπορεί να δοθεί ακριβώς όπως ένα ασφαλιστήριο ζωής με μια απλή αίτηση. Πρέπει να υπάρχουν όλες οι δικλείδες ασφαλείας που χρειάζεται προκειμένου να είναι βιώσιμο. Το δεύτερο είναι να υπάρχει ξεκάθαρο πλαίσιο. Να ξέρει η ασφαλιστική εταιρεία ποιοι θα είναι οι πελάτες της και τι ακριβώς κινδύνους και τι ακριβώς ζημίες θα κληθεί να αποζημιώσει. Μιλήσαμε ότι υπάρχει πρόβλεψη για υποχρεωτική ασφάλιση, ξεκινώντας από τον Μάιο του 2010. Παρόλα αυτά, πώς ακριβώς θα γίνει αυτό θα οριστεί με επόμενες υπουργικές αποφάσεις που θα ληφθούν και οι οποίες θα ορίζουν και το ύψος της κάλυψης που θα πρέπει να υπάρχει, αλλά και το εύρος της κάλυψης που θα πρέπει να υπάρχει. Και βέβαια, άλλο ένα σημείο είναι το πόσο μπορεί το ίδιο το κράτος να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Ήδη, όπως έχει οριστεί το προεδρικό διάταγμα, προβλέπει πολλούς διαφορετικούς φορείς οι οποίοι εμπλέκονται στη διαδικασία ορισμού, καθορισμού της ζημίας και των μέτρων αποκατάστασής της. Υπάρχουν περιφερειακά γραφεία, οι περιφερειακές διευθύνσεις που έχουν δικά τους αρμόδια όργανα για να επιληφθούν σε μια περίπτωση που είναι τοπική. Υπάρχουν σε εθνικό επίπεδο αντίστοιχα όργανα, τα οποία θα πρέπει να συστηθούν. Υπάρχει λοιπόν το συντονιστικό γραφείο, το οποίο θα πρέπει να απευθύνεται σε ένα άλλο γραφείο γνωμοδοτικό. Άρα, ήδη μιλάμε ότι υπάρχουν τουλάχιστον δύο αρμόδια γραφεία, συν την ειδική υπηρεσία επιθεωρητών περιβάλλοντος, οι οποίοι δέχονται τις καταγγελίες και από το κοινό και από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις. Το μεγαλύτερο ζητούμενο είναι να δούμε πώς θα λειτουργήσουν όλα αυτά στην πράξη και πόσο μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά και να μπορεί η ασφαλιστική εταιρεία να προβλέπει πώς θα εξελιχθεί μια κατάσταση και να μπορεί να κρατάει τα αντίστοιχα ασφαλιστικά αποθυματικά της που πρέπει να κρατά. Κύριε Τσολακίδη, θα επαναφέρω το ερώτημα και σε εσάς. Ποια είναι η δική σας γνώμη? Πολύ απλά, τρία πραγματάκια. Το πρώτο, θα το έλεγα στα αγγλικά, back to the basics. Αν όλοι εδώ στην αίθουσα σκεφτούμε κάποια επιτυχημένα προϊόντα τα οποία σχεδιάσαμε, βγάλαμε στην αγορά με επιτυχία για την εταιρεία μας, αντίστοιχα η ίδια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθηθεί. Δηλαδή, σαφής γνώση του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο καλούμαστε να επιχειρήσουμε και να σχεδιάσουμε ασφαλιστικά. Σαφή γνώση θα πει αρτιότητα τεχνική και νομική, δυνατότητα προσφοράς σχεδιασμού και προσφοράς στον πελάτη των καλύψεων που κατελάχιστο απορρέουν από αυτά που θα απαιτηθούν από την νομοθεσία. Αυτό λοιπόν είναι το βασικό, να μπορέσουμε να προσφέρουμε κάτι σωστό στον Έλληνα επιχειρηματία. Το δεύτερο στοιχείο είναι γενικότερο για την εικόνα της επιχείρησής μας και της βιωσιμότητας της επιχείρησής μας σε μια αγορά η οποία είναι υπό κρίση, τόσο εσωτερικά όσο και παγκόσμια, την ασφαλιστική αγορά. Δηλαδή, ουσιαστικά, η προσφορά από μια επιχείρηση πράσινων προϊόντων σίγουρα δεν πρέπει να νοείται σαν μια ακόμα προσφορά ενός έξτρα πακέτου γιατί το ζήτησε ο πελάτης. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται, έτσι, ειδικά σε αυτό το χώρο. Αν δεν δούμε ουσιαστικά ενδοσκοπικά τον εαυτό μας και χωρίς ομφαλοσκοπήσεις και δεν αποφασίσουμε εταιρικά ότι θέλουμε να πάμε σε μια πορεία πρασινίσματος, όπως όλες οι αντίστοιχες επιχειρήσεις και μεγάλοι οίκοι σε όλο τον κόσμο, στον τομέα μας, και αυτό μπορώ να το πω σαν συμπρόεδρος στο Finance Initiative του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που ασχολείται ουσιαστικά
με αυτά τα ζητήματα στον τραπεζοασφαλιστικό κλάδο, αν δεν δούμε ενδοσκοπικά τον εαυτό μας και πώς τοποθετούμαστε στην κοινωνία που ζούμε, σίγουρα η προσφορά ενός τέτοιου προϊόντος δεν θα είναι επιτυχής. Και βεβαίως το τρίτο κομμάτι έχει να κάνει, το τρίτο στοιχείο, με την όρεξη για δουλειά, με την πληροφόρηση και την υποστήριξη που θα πρέπει να δώσουμε στον πελάτη μας. Πιστεύω ότι με αυτά τα τρία χαρακτηριστικά θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε τέτοια δύσκολα προϊόντα και για την ελληνική αγορά, παρά τις είτε θεσμικές είτε ουσιαστικές τεχνικές δυσκολίες και προκλήσεις που αυτά φέρνουν. Σας ευχαριστώ. Λίγο πριν κλείσουμε, θέλω να απευθύνω μια τελευταία ερώτηση στον κύριο Σπανό. Μιλήσαμε για τις επιχειρήσεις, μιλήσαμε για τον χρηματοπιστωτικό κλάδο, για την πολιτεία. Το κύτταρο της κοινωνίας, ο πολίτης, τι αλλάζει πλέον σε αυτόν, τι θα πρέπει να κάνει? Για πρώτη φορά σε μια οδηγία, και κλείνω με αυτό, ότι παρουσιάζεται το δικαίωμα όλων των εμπλεκόμενων φορέων και του κράτους και των επιχειρήσεων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων, αλλά και των φυσικών προσώπων, των πολιτών. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να αλλάξει σε όλους αυτούς τους φορείς, προκειμένου να λειτουργήσει αυτή η οδηγία που φτάσαμε να έχουμε νόμο για την προστασία του αυτονόητου, είναι η αλλαγή κουλτούρας. Και αυτό ξεκινάει από τον απλό πολίτη, ο οποίος πρέπει συνειδητοποιημένα πλέον να, να το πω ευθέως, να καταγγέλει ό,τι βλέπει το οποίο λειτουργεί βάσει του περιβάλλοντος. Αλλά προκειμένου να έρθει η αποτελεσματικότητα αυτής της οδηγίας, χρειάζεται η εκπαίδευση, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Εκπαίδευση τόσο για την ασφαλιστική συνείδηση πάνω σε αυτή την οδηγία, αλλά και για το για ποιο λόγο το τυροκομείο στην Πίνδο, εάν προκαλέσει ζημιά, θα κλείσει. Δηλαδή δεν υπάρχει θέμα, πληρώνεται πριν το πρόστιμο. Κλείνω την εταιρεία. Τα πρόστιμα για την αποκατάσταση, όπως υπόθηκε προηγουμένως, δεν προβλέπουν βιωσιμότητα της εταιρείας. Και γι' αυτό πρέπει και κάποιες ενδεχομένως επιχειρήσεις να σχηματίσουν και τις ανάλογες προβλέψεις για τέτοιες αποκαταστάσεις. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα και ευχάριστα όλα αυτά τα οποία είπαμε. Και πάνω απ' όλα ήταν για όλους μας χρήσιμα, γιατί είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί. Το περιβάλλον που ζούμε τώρα εμείς και αύριο τα παιδιά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.